Η Μαρία Κορινθίου, η οποία, παιδιά, μας απάντησε. Εν τω μεταξύ, τελειώνοντας την εκπομπή, κάνοντας ένα ζάπινγκ σε πρωινό, νομίζω στον Αντένα έπεσα. Στα sites το έβλεπα. Καλέ, στον Αντένα. Ποιο ήταν ένας νεαρός που κάθεται, που είναι μαζί με τη ΦΕΗ δημοσιογράφος, ο Τσουρός. Καλέ, τι λόγια είναι αυτά που είπε. Στεναχωρήθηκα. Την έχει στοχοποιήσει. Πάρα πολύ την έχει στοχοποιήσει. Πάρα πολύ. Δηλαδή, είδε μια γυναίκα να κλαίει, να είναι σε τέτοια συναισθηματική φόρτιση και μίλησε πολύ άσχημα. Προφανώς, γιατί απάντησε, εννοούσε τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο και τα συγκεκριμένα σχόλια. Για να δούμε. Τώρα λίγο είναι περίεργο, έτσι όπως νιώθω, αλλά απ' την άλλη είναι τόσο υπέροχο και λυτρωτικό όλο αυτό. Είπαμε και να φτερνίζομαι γίνεται θέμα, οπότε τι να πω. Κάτι σε ενοχλεί, αυτό καλό είναι. Όχι, δεν είμαι της άποψης bad publicity, it's a good publicity, όχι, δεν είμαι αυτής της άποψης. Προφανώς κάποιοι ενοχλούνται, κάποιοι θεωρήσανε γελία τη συγκίνησή μου. Και με ειρωνικό πάλι τρόπο για άλλη μία φορά. Στεναχώρησε όλο αυτό. Δεν θα σου κρύψω ότι δεν με ενοχλεί, αλλά ξέρεις, μετά στερεύεις και από λόγια. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι σε αυτό το τραπέζι. Αυτό που θα πω, θα το σχολιάσουν επίτηδες επί τούτου με ειρωνία, για να γίνουν νούμερα. Άρα, αυτό αμέσως ερμηνεύεται στο γεγονός ότι στην πλάτη μου γίνεται όλο αυτό για να ανέβουν νούμερα. Okay. Ο κύριος Πλέσας, ας πούμε, ότι γελούσε μαζί μου. Έλα Κλεοπάτρα μου που δεν γελούσε μαζί μου. Πάρτε το λίγο από την αρχή. Είναι ντροπή. Δεν μπορεί εσένα να σε πειράξει τώρα μια κριτική, ένα σχόλιο. Η ειρωνία με ενοχλεί. Η ειρωνία. Τέλεια. Μάλιστα, την ίδια στιγμή, εξαλλιόντως, την ίδια στιγμή δίνει συνέντευξη στο Πίπλο και είναι το αυριανό σας εξώφυλλο, δεν καταλάβεις. Είναι το μεθαυριανό μας εξώφυλλο, Κατερίνα μου. Η